Λοιπόν, αλλάζουμε. Πάμε Βόρεια Ελλάδα, παραμένουμε όμως κοντά σε ένα ποντιακό σωματείο, την Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης. Μια ιστορική ομάδα, την έχουμε γνωρίσει και πολλοί την έχουμε ακούσει κυρίως λόγω του ότι ήταν ένα από τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα του Ηλία Τματσίδη, ο οποίος ξεκίνησε από το χωριό του, από την Ακρινή. Εκεί, ενώ είχε ξεκινήσει με το νούμερο 9 στη φανέλα ως center for, κάποια στιγμή έλειπε ο ξάδερφός του που είχε δουλειές, που ήταν ο ψηλός της παρέας, ο τερματοφύλακας, και αναγκάστηκαν και τον έβαλαν τερματοφύλακα. Από τότε στην Ακρινή το γύρισε σε τερματοφύλακας ο Ηλίας Ατματσίδης. Μετά πήγε σε μια διπλανού χωριού ομάδα, τον Άγιο Δημήτριο, και κατέληξε στα 18 του, στα 17 του, στους Πόντιους Κοζάνης που αγωνίζονταν τότε στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Έχουμε λοιπόν τώρα τον κύριο Κώστα Σαρασίδη, ο οποίος είναι μέλος του συλλόγου, διότι η Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία φέτος και είναι πρώτη και καλύτερη δεσπόζη στον πίνακα της βαθμολογικής, το βαθμολογικό πίνακα του τετάρτου ομίλου, μετά από 6 αγώνες. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Αγγελίδη. Τι γίνεται, όλα καλά? Είμαστε καλά. Θέλω εκ των προτέρων και προκαταβολικά να σε ευχαριστήσω για αυτή την δυνατότητα που μας δίνεις να μιλήσουμε μέσα από τη μεγάλη, μέσα από το μεγάλο κρατικό ραδιόφωνο, για την μεγάλη αυτή ομάδα, όπως είπατε, την Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης, και δώστε μου τη δυνατότητα να σας πω ότι βέβαια γνωρίζετε, όπως είπατε, τον κύριο Ατματζίδη, που ήταν η μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου μας στην ΑΕΚ αλλά και της Εθνικής. Εγώ να προσθέσω όμως ότι αυτή η ομάδα είχε μεγαλουργήσει τη δεκαετία του 70 και του 80 και έχει δώσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και άλλες μορφές. Για πείτε μας, για πείτε μας. Τον Άκητο Στολτίδη που έπαιξε στον Ολυμπιακό Πειραιός. Τον Γιάννη το Σαμπανίδη, ο οποίος έπαιξε στην Μεγάλη Καστοριά, την Κυπελούχο Ελλάδος. Μπράβο. Και μετά στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος Απόλλωνας εκείνη την εποχή, όπως τα ξέρετε και ακούγατε, έσταζε δηλητήριο. Βέβαια μου φέρατε τώρα στο μυαλό μου παλιές έτσι, αυτές, γιατί μεγαλούργησε με το να είναι στο πρόεδρο τότε τον γιατρό τον Κωνσταντινίδη τον Ορέστη, που πέρσι είχαμε τους γιους του προέδρους, αλλά και τον Γιώργο τον Παλτίδη, μια άλλη μορφή που προέρχεται από την ποντιακή, έτσι, με ποντιακή καταγωγή, και πολλοί άλλους μεγάλους παράγοντες, με την καλή έννοια το παράγοντες, οι οποίοι είναι ακόμα και εν ζωή. Ωραία, λοιπόν. Πρώτη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης κερδίζει 1-0 την ΑΕΜ Μεσολογγίου, καλή πρεμιέρα. Δεύτερη αγωνιστική, εκτός έδρας κερδίζεται το μακεδονικό Φούφα. Τρίτη αγωνιστική, ΑΕ Ποντίων Κοζάνης Θυναλιακός 2-0. Τέταρτη αγωνιστική, νέα νίκη για την ΑΕ Ποντίων Κοζάνης με 2-0 επί του Τηλικράτη Λευκάδας. Πέμπτη αγωνιστική, με την Πρέβεζα, μια ισχυρή ομάδα, ισοπαλία, ναι, εκτός έδρας 0-0. Η μόνη χαμένη βαθμή μέχρι τώρα, γιατί την έκτη αγωνιστική η Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης κέρδισε εντός έδρας τον Αστέρα Ιτέας με 2-1 και έτσι προπορεύεται στο βαθμολογικό πίνακα με 16 βαθμούς μετά την συμπλήρωση της έκτης αγωνιστικής. Πού το πάτε? Το πάμε εκεί που λέει το ποδόσφαιρο. Καταρχήν, έχουμε σαφείς προσανατολισμούς και συγκεκριμένους στόχους, κύριε Αγγελίδη. Θέλουμε να μαχόμαστε. Είμαστε μια αγωνιστική ομάδα και θέλουμε να διακρινόμαστε. Το καταφέραμε μέχρι στιγμής, φιγουράρουμε στην πρώτη θέση και πάμε για την 7η νίκη στο Σούλι Παραμυθιάς. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η ομάδα στηρίζεται σε ηρωικούς φιλάθλους. Έτσι τους αποκαλούμε και έτσι είναι. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων στήριξης 20 τον αριθμό, το Διοικητικό Συμβούλιο και 300 φίλαθλοι ηρωικοί. Ακολουθάνε την ομάδα μας, τη δίνουνε κουράγιο, έχουνε τα συστήματα που έχουνε καθαρά αθλητικό χαρακτήρα. Είμαστε μια ομάδα χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να δημιουργούμε τάσεις έτσι ρατσισμού. Μέσα στα μεγάλα και καλά συνθήματα που πλαισιώνονται, σας είπα, από πολύ όμορφα, από πολύ όμορφες ρότες, είναι και ένα σύνθημα που θέλω και είμαι υποχρεωμένος να το πω. ΑΕΠ μαζί, γιατί ο Πόντος ζει.
Είναι το δικό μας στίγμα, κύριε Αγγελίδη. Και θέλουμε να το λένε οι φιλαθλοί μας και το λένε τα νέα τα παιδιά, γιατί θέλουν να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι ότι υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Ναι. Άκουγα προηγούμενα και τον συνάδελφο από τα Σούρμενα. Είναι πολύ παθός αυτός ο ελληνισμός του Πόντου. Θέλουμε λοιπόν να κρατάμε ζωντανές τις μνήμες των ανθρώπων ότι υπάρχει ο Πόντος και μέσα από αυτές τις δραστηριότητες που είναι καθαρά αθλητικές, έτσι. Δεν έχουμε ούτε παράγοντες οι οποίοι, οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι μας στηρίζουν και μας κάνουν. Ο κάθε ένας μας βάζει από το εστέρημά του και στηρίζει την ομάδα αυτή για αυτούς τους λόγους που σας προανέφερα. Κύριε Σαραστή, πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί όμως μια ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία που πλέον περνάμε και σε ένα οικονομικό πλαίσιο, το λεγόμενο budget, το οποίο είναι μεγάλο, όχι για να πρωταγωνιστήσεις, απλά για να συμμετάσχει στην τρίτη εθνική κατηγορία και να κάνετε ταξίδια, όπως βλέπω εδώ, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, πολύ δύσκολο, στην Ναύπακτο, στα Γιάννενα, στη Λευκύμη, μιλάμε ότι, ναι, έτσι. Ξέρεις πολύ καλά, ενώ είσαι μακριά, ξέρεις πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυσκολίες. Σας είπα ότι βάζουμε από το εστέρημά μας, γιατί κάνουμε ταξίδια 300 χιλιόμετρων, δηλαδή αντιλαμβάνεστε Κοζάνη Μεσολόγγι με το λεωφορείο, τα παιδιά, ακόμα και εμείς που ακολουθούμε την ομάδα, θέλουμε 4 και 5 ώρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά οικονομική στήριξη από και την βέβαια πολιτεία. Οι αθλητές δεν είναι και επαγγελματίες, έτσι, έχουν και άλλες δραστηριότητες, επαγγέλματα, ενδεχομένως σχολιά κλπ. Και αυτό τους είναι οι περισσότεροι, είναι μαθητές, φοιτητές. Και έχουμε και κάποιους έτσι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίοι είναι βιοπαλαιστές. Όλα αυτά τα παιδιά, για να τα κρατήσεις, πρέπει τουλάχιστον, το λιγότερο δηλαδή, να του δώσεις ένα χαρτζηλικάκι να μπορέσει να βγει αύριο μεθαύριο, να πάρει το λεωφορείο, να έρθει να κάνει τις προπονήσεις του κλπ. Κλπ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Σας λέω, θα κάνουμε 300 και 350 χιλιόμετρα και δεν υπάρχει καμία στήριξη από την πολιτεία. Προσπαθούμε να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε από το εστέρημά μας, γιατί δεν έχουμε παράγοντες οι οποίοι είναι οικονομικοί και θα στηρίξουν την ομάδα για να κάνει και περαιτέρω βήματα, γιατί κοιτάξτε, εμείς και λόγω της καταγωγής μας είμαστε περήφανοι και δεν αρκούμαστε να είμαστε σε μια κατηγορία. Θέλουμε να αλλάζουμε κατηγορίες και να πηγαίνουμε προς τα πάνω, βέβαια, όχι προς τα κάτω. Ναι. Δηλαδή, το εννοώ. Το και λέω κλείνω, και με το αυτό, εννοώ. Κλείνω με αυτό, με βάζετε στο Δέλερ να κάνω την επόμενη ερώτηση για να κλείσουμε, γιατί έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας. Τι σημαίνει το έμβλημα του σωματείου για εσάς? Για μας είναι μεγάλη ιστορία. Ο Φίνικας, έτσι. Είναι ο Αετός, ο Φίνικας. Για μας είναι, μας θυμίζει τα πατρογονικά εδάφη, μας θυμίζει την καταγωγή μας και είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για αυτή και να τη στηρίξουμε και να την έχουμε όσο ψηλά πιο γίνεται. Μάλιστα. Αυτό είναι το σύνθημα των φιλάθλων μας, γιατί είμαστε από μια περιοχή όπου κατεξοχήν τα χωριά τα οποία κάνανε ένωση είναι ποντιακής καταγωγής. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε όσο γίνεται αυτή την ομάδα που μας θυμίζει την καταγωγή μας. Η έδρα του σωματείου πού ακριβώς είναι? Η έδρα του σωματείου είναι το ΔΑΚ Κοζάνης. Mm-hmm. Κάνουμε προπονήσεις όμως στην περιοχή των Καραγιαννίων, mm-hmm. Στο γήπεδο της Ξηρολίμνης, σε ένα πολύ καλό αθλητικό κέντρο, και δεν αγωνιζόμαστε σε αυτό γιατί δεν έχει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την κατηγορία. Μάλιστα. Αυτή. Κύριε Σαρασίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης. Πάντα τέτοια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς που μας δώσατε βήμα από το σταθμό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον καλό συνάδελφο Γιώργο Κάτσικα, ο οποίος έχει την αθλητική ιστοσελίδα Ματιέ στα Σπόρ. Εκπληκτική, πραγματικά καλύπτει το ποδόσφαιρο σε όλη την περιοχή και είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε σε επαφή με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Ποντίων Κοζάνης.